τείνουν να καταστρέφουν πολύ γρήγορα τα παπούτσια του χώρου. Σπανίως ένα ζευγάρι με χρειάζεται και δεύτερη σεζόν. Συμβαίνει μάλιστα και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες να καταστρέψουν δύο και τρία ζευγάρια. Δεν έχει να κάνει με την κακή ποιότητα. Αγοράζω επώνυμα και αρκετά ακριβά. Πρώτο και περισσότερο θα λιγορώ το αριστερό. Δεν ξέρω αν φταίει ο δηματισμός μου ή όπως είναι ο δηματισμός μου. Σήμερα άρχισα να φεύγουν κομμάτια από το αριστερό από τα πέδιλα που αγόρασα πέρυσι το Πάσχα στην Νάπολη. Αλλά και το δεξί δεν κρατιέται τόσο καλά. Άλλωστε, ο μόνος λόγος που άντεξα ως τώρα είναι ότι τα φόρησα ελάχιστα το περσινό καλοκαίρι. Τη βόλτα στην Πομπία και το ανέβασμα στον Βεζούβιο θα έκανα με ένα ζευγάρι μπότες. Ηρωικό ζευγάρι έβγαλε δύο χειμώνες και τρεις πόλεις. Το είχα πάρει με τη μάνα μου στο Σπηλαιοτόπουλο στο Μοναστηράκι. Το κατάστημα δεν υπάρχει πια. Εντυπωσιακό το μάτι της μάνας μου. Και εγώ τα καταφέρνω καλά στην επιλογή των παπουτσιών, αλλά εκείνο ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα ζευγάρια. Το άφησα στην Άπολη. Το άξιζε να τελειώσει σε ένα μέρος που με συγκίνησε πολύ. Και όχι να ξεμείνει βρώμικο και κακοχυμένο στην δουλάπα, ώστε να πεταχτεί μια μέρα, όπως όπως, στον κάδο της σχολιάς σου. Έχω επίσης ακόμα το δεύτερο ζευγάρι πέδιλα που αγόρασε με την Αναστασία στο τέλος του καλοκαιριού, λίγο πριν φύγω για το Καστελόριζο και την Τουρκία. Αλλά αυτό το ζευγάρι, αν και σχεδιαστικά πάρα πολύ ταιριαστό με τη συνθήκη και πολύ ιταλικό, παρότι κάμπερ, δεν το φόρησα πέρσι καθόλου. Μία φορά που προσπάθησα, μου έκοψα να μην ρίχνω στους αστραγάλους. Μάλλον έφταιγε το ότι ήταν στο τέλος του καλοκαιριού και τα πόδια είχαν παραμαλακώσει από τη θάλασσα και τα ηφαίστεια. Τώρα όμως που ξαναπροτοβαίνει το καλοκαίρι, και αφού τα μάλαξα για ώρα με κρέμα, μου είναι πολύ αναπαυτικά και έχουν καλό κράτημα. Τα πήρα μαζί μου στην Ιαπωνία. Αυτά είναι οι καινούργιοι ζευγάρι μπότες που αγόρασα τα Χριστούγεννα στο Μιλάνο. Εκείνο το παλιότερο ζευγάρι που είχα αγοράσει με τη μάνα μου στην Αθήνα ήταν επίσης ιταλικές. Το καινούργιο ζευγάρι είναι ακόμα πιο ωραίο, αλλά φοβάμαι ότι το δέρμα είναι λεπτό και η πολύ όμορφη πλέξη στη γάπα δεν θα αντέξει. Τις φόρεσα όμως μία από τις ημέρες που είχαμε το φούτσιο. Και καθώς την Αθήνα έχει ήδη καλοκαιριάσει, θα μείνω για να έχουμε και άλλη ευκαιρία τον επόμενο χειμώνα. Όσο για τα πέδιλα που είχα αγοράσει με την Αναστασία, ταλαιπωρήθηκαν πολύ δύο βροχερές ημέρες στους βραχόκηπους του Κιώτο. Όμως, τα πεζοδρόμια ήταν πολύ καθαρά στην Ιαπωνία και δεν σε περιπατούσαν. Ή και δεν ένιωσα πάρα πολύ άβολα να στύψω, να καθαρίσω με μια χαρτοπετσέτα την οποία είχα στην τσάντα μου γιατί δεν είχα το σκεφτόντα με και να το πετάξω, τα άσπρα μου πέδιλα. Αλλά αν προσέξω και δεν τα πολύ φορέσω στους δύσκολους δρόμους της Αθήνας, σίγουρα θα κάνω και την βράδυ, εφόσον βέβαια ο ήμουνας εκεί το επιτρέψει. Οριακά χάσαμε τις κερασιές. Χάνοντας το Φούτζι όμως, ανέβηκα λίγο ψηλότερα και είδα κανένα δύο δέντρα που είχαν ακόμα ανθούς. Αγαπούν τις κερασιές, αλλά δεν τους ενθουσιάζουν τα κεράσια. Όμως, ο υποδεσπότης στο δεύτερο σπίτι μας έφερε φράουλες, νερό και μπύρες. Η Αγνιέστα μου είπε ότι το Φούτζι σου αποκαλύπτεται όταν δεν το ζητάς.
Νομίζω ήθελε να με κάνει να νιώσω καλύτερα για την πλαγία μου και τη μικροψυχία μου την ημέρα που ξεκινήσαμε για τη λίμνη Καπόνα και εγώ γύρισα πίσω. Ήταν η ημέρα που χαρή, αλλά τη χαράμισα. Τις επόμενες ημέρες το έψαξα και το έχασα πολύ. Δοκίμασα να το προσεγγίσω από τη λίμνη του Βορρά, η οποία βρίσκεται θεωρητικά πιο κοντά. Πήρα αυτή τη φορά το τουριστικό τηλεφερί, ανέβηκα στον απέναντι βράχο και κάθισα για πολλή ώρα σε ένα παγκάκι καθόλοντας το άσπρο φως. Δίπλα κυκλοφορούσε μια μαϊμού. Δεν ήταν άγρια φαντάζομαι, αλλά χαράκτηκα. Περιμένοντας το φάντασμα του βουνού να εμφανιστεί. Ορκίζομαι ότι είδα για μια στιγμή την περιορισμένη κορφή. Στο φίλ δεν γράφτηκε τίποτα. Εκεί που θα έπρεπε να είναι το φούζι, υπάρχει μόνο μια δακτυλιά. Η απορία του τεχνικού που το εμφάνισε. Δεν ήταν οι ημέρες καθαρές, ούτε και εγώ. Αποτυπώθηκε τελικά σε μια φωτογραφία που τράβηξα από τους όχους την τελευταία στιγμή από το αεροπλάνο. Φουτζιζούκα, μινιατούρα του Φούτζι κάτω από το Φούτζι, φτιαγμένη από πέτρες από το ίδιο του Φούτζι, είδα κανονικά. Εκείνο που επισκέφτηκα, το ανακατασκευάζανε και τους τράβηξα μια φωτογραφία από μακριά πίσω από τις κολόνες του ναού. Όμως, από το λεωφορείο του αεροδρόμιο, είδα φευγαλέα ένα μοντέλο του Φούτζι στην Disneyland. Καμιά φορά σου δίνεται μία μισή δεύτερη ευκαιρία.